Μια ζημιά στο εργοστάσιο της ΔΕΗ στην Ξυλοκαμάρα Χανίων το βράδυ της Πέμπτης βύθισε ολόκληρες περιοχές της Κρήτης στο σκοτάδι και μάλιστα στην πιο ζεστή έως σήμερα ημέρα του 2021. Υπήρξε ένα πρόβλημα στο ΝΑΗΣ Χανίων, το οποίο έφυσε προσωρινά εκτός λειτουργίας 4 μονάδες. Επειδή το πρόβλημα αυτό δεν μπορούσε να είναι άμεσα αντιμετωπίσιμο, είχε σαν αποτέλεσμα να έχουμε με την απώλεια αυτινών των μονάδων κάποιες διακοπές οι οποίες ήταν στη Δυτική Κρήτη και βέβαια πέρασαν και στην Ανατολική. Προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και κυρίως να μην καταρρεύσει το σύστημα ολοκληρωτικά, ο ΔΔΕ προχώρησε σε εκπεριτροπής διακοπές ρεύματος σε όλη την Κρήτη, με τους καταναλωτές να έχουν να αντιμετωπίσουν το καύσωνα χωρίς ψυκτικά μέσα. Όταν έχουμε μια τέτοια θερμοκρασία, όπως καταλαβαίνετε, είναι τελείως στοχαστικό το αν θα αντέξουν οι μηχανές και πόσο θα αντέξουν. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αστοχήσει ένας μονοτήρας, ο οποίος δημιούργησε πρόβλημα σε μία μονάδα, με τη σειρά της παρέσυρε μία άλλη, χάθηκε ένα κομμάτι του δικτύου εντός του σταθμού, χαθήκαν άλλες δύο μονάδες. Οι υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφηκαν από άκρης άκρη σε όλη την Κρήτη έφεραν το σύστημα στα όρια του. Οφείλω να πω ότι η χθεσινή μέρα ήταν του 2021 η μεγαλύτερη ζήτηση που είχαμε μέχρι τώρα. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί τον υπόλοιπο μήνα και τον Αύγουστο, αλλά ήταν η περισσότερη ζήτηση που είχαμε. Και μάλιστα ήταν η περισσότερη ζήτηση των τελευταίων 4-5 χρόνων. Από την πλευρά του, ο ΔΔΕ ζητά τη χρήση κλιματιστικών και ανεμιστήρων με φιδό, καθώς η ζήτηση ενέργειας είναι αντιστρόφως ανάλογη των δυνατοτήτων παροχής. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι σοβαρό. Ναι, και σήμερα θα έχουμε μεγάλη ζήτηση. Και αύριο επίσης περιμένω μεγάλη ζήτηση. Για αύριο θα έλεγα ότι πιστεύω ότι θα έχει κλείσει το πρόβλημα με τα Χανιά, οπότε νομίζω ότι θα είναι πολύ πιο ομαλά τα πράγματα. Αλλά σήμερα όποιος μπορεί να βοηθήσει με ένα τέτοιο τρόπο, δεν του λέμε να σταματήσει το air-condition του, έτσι, αλλά στο κάνει με φιδό, τέλος πάντων. Ας δώσει λίγο χρόνο, ξέρω εγώ, μισή ωρίτσα ας πούμε να μην το έχει.